Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έπεσαν οι μάσκες την ώρα που όλοι οι Δύση, όλοι οι δίκαιοι άνθρωποι είναι στο πλευρό του Ισραήλ που υφίσταται μια τρομερή τρομοκρατική επίθεση. Δεν είναι μαχητές εκείνοι που απαγάγουν ηλικιωμένους, δεν είναι μαχητές εκείνοι που απαγάγουν παιδιά και επιτίθενται σε αμάχους. Μαχητές είναι άλλοι. Λοιπόν, ο Ερντογάν είναι στο πλευρό της Χαμάς. Δεν χρειάζεται να σας το πω τώρα, σας τα έχω δείξει εδώ και χρόνια που φωτογραφίζεται με τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Είπε σήμερα Κυριακή ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να εντείνει τις προσπάθειές της στον χώρο της διπλωματίας για να έρθει η ηρεμία ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους, αλλά είπε ότι η λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την περιφερειακή ειρήνη. Τα ίδια που λέει και για την Κύπρο. Μίλησε στην Κωνσταντινούπολη και είπε ότι η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση είναι στο επίκεντρο των περισσότερων συγκρούσεων και ζητημάτων στη Μέση Ανατολή. Εδώ δεν έχουμε Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση, έχουμε σύγκρουση του κράτους του Ισραήλ με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Περί αυτού πρόκειται. Είπε ο Ερντογάν ότι πρέπει να δημιουργηθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, σημείο αναφοράς των Ισραηλιτών και των Εβραίων παγκοσμίως και φυσικά πρωτεύουσα του Εβραϊκού κράτους. Ο Ιρίτ Λιλιάν, πρέσβης του Ισραήλ στην Τουρκία, είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πρόταση διαμεσολάβησης ανάμεσα στο Ισραήλ και της Παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς. Είπε ότι οι επιθέσεις έδειξαν ότι η Χαμάς δεν έχει καμία παρουσία στην Τουρκία ή αλλού. Σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι η Χαμάς, τα γραφεία της Χαμάς εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, είναι στην Τουρκία. Αυτά από τον κύριο Ερντογάν που χρόνια δείχνει την Ιερουσαλήμ, το κουτούς λέει, δείχνει προς τα εκεί στην προσπάθειά του να χρησιμοποιήσει, να εργαλειοποιήσει τη θρησκεία για τα άνομα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας. Το Εβραϊκό κράτος πάντως είναι και επίσημα σε πόλεμο με τη Χαμάς, έχει πάρει αποφάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Χεσμπολά δεν κλιμάκωσε, έριξε μερικές ρουκέτες εκεί σε ένα σημείο στο Ισραήλ, ένα σημείο που μετά την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, το Ισραήλ αποχωρούσε, δεν το έπαιρνε ο Λίβανος, δεν το έπαιρνε η Συρία, για να υπάρχει έτσι ένα τμήμα εδάφους που να δημιουργεί ασάφεια και να μην αναγνωρίζονται τα υφιστάμενα σύνορα. Τύπης η Χεσμπολά είναι στο πλευρό των Παλαιστινίων, πάντως δεν κλιμάκωσε. Το Ισραήλ έχει προχωρήσει, όπως σας έχω πει, σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων των φανατικών στην Λωρίδα της Γάζας. Να σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη δεν ξεκίνησαν τυχαία οι φανατικοί την επίθεση αυτό το διάστημα. Οπωσδήποτε δεν έχει γίνει αυτή η κίνηση χωρίς σοβαρή προετοιμασία και βοήθεια από το εξωτερικό. Φωνάζει Ιράν, οπωσδήποτε η κατάσταση, και φωνάζει Τουρκία. Σας είπα στη μεσημεριανή εκπομπή ότι είχαν πιάσει οι Ισραηλοί πριν από λίγο καιρό πλοία από την Τουρκία που μετέφεραν υλικά κατασκευής ρουκετών και πυράβλων στη Λωρίδα της Γάζας. Επιπροσθέτως γίνεται ένας χαμός με τους αγωγούς και τους νέους δρόμους ενεργειακούς και μη, και φυσικά με τη σύνδεση Ινδίας, Ομάν, Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ, Ελλάδος και Ευρώπης και της υπόλοιπης Ευρώπης. Αυτά έρχονται σε σύγκρουση με το λεγόμενο δρόμο του μεταξιού που αφορά την Κίνα, την Τουρκία και όχι μόνο, και έτσι η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία, οπωσδήποτε και το Ιράν έχουν συμφέρον να ακυρώσουν όλα αυτά, όπως και να ακυρώσουν την σύγκληση και εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο κράτος του Ισραήλ και τα αραβικά κράτη που με γοργούς ρυθμούς προχωρεί τα τελευταία χρόνια και είναι στα σκαριά υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και η συμφωνία Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, ενώ υπάρχει μετά από 7 τουλάχιστον χρόνια και εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Έτσι οι φανατικοί, πριν περιθωριοποιηθούν τελείως και πάψει να υπάρχει λόγος εκεί να γίνονται όλα αυτά, αφού ο αραβικός λαός και μάλιστα η εμβληματική για τον αραβικό κόσμο χώρα, το Βασίλειο, το αποκαλύτερα της Σαουδικής Αραβίας, που προστατεύει και τα ιερά για το Ισλάμ προσκυνήματα της Μέκας και της Μεδίνας, θα τα έβρισκε με το Ισραήλ, θα περιθωριοποιούνται σταδιακά οι φανατικοί, οι τρομοκράτες, και δεν θα είχαν ούτε υποστήριξη από τους υπόλοιπους Άραβες,
ούτε και λόγο ύπαρξης. Αυτό φοβόντουσαν και γι' αυτό αποφάσισαν να δράσουν, όχι θεωρώ χωρίς συνεννόηση και συνδρομή απ' έξω. Είναι τρομερή η καταδρομική επιχείρηση την οποία πραγματοποίησαν, θεωρώ και λόγω εσωτερικών προβλημάτων πολιτικών που ταλανίζουν το Ισραήλ εδώ και καιρό και έχουν δημιουργήσει προβλήματα τόσο στην πολιτική ζωή της χώρας όσο και στον ισχυρό εβραϊκό στρατό. Έτσι πραγματοποίησαν μια τρομοκρατική επίθεση συντονισμένη κατά από τη μύτη των Ισραηλινών δυνάμεων και των δυνάμεων των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Έχει πολλές μυστικές υπηρεσίες και διάφορες στο Ισραήλ, με πρώτη και πιο γνωστή και πιο ισχυρή τη Μοσάντ. Μιλάμε τώρα για είσοδο από αέρα μέσω αυτοσχέδιων οχημάτων. Πετούσαν από τη θάλασσα, η οποία και απέτυχε, αλλά από την ξηρά να πλησιάσουν μπολντόζες, οχήματα και όλα αυτά και να κάνουν αυτά τα τρομερά εγκλήματα πολέμου. Το ξαναλέω, δεν πρόκειται περί μαχητών. Οι μαχητές πολεμούν για ένα σκοπό και είναι έντιμοι. Πολεμούν εναντίον στρατών, πολεμούν εναντίον άλλων μαχητών. Δεν πολεμούν εναντίον παιδιών, ηλικιωμένων και αμάχων. Ας σταματήσει λοιπόν να ονομάζονται μαχητές. Τους εξισώνουμε με τους γενναίους Κούρδους μαχητές που μάχονται εκεί στα βουνά τους ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα και τον επεκτατισμό. Εκείνοι είναι μαχητές. Μαχητές ήσαν οι γενναίοι μαχητές του Αρτσάχ που προδομένοι από όλους το φθινόπωρο του 2020 πολέμησαν την τουρκική αεροπορία χωρίς αεροπλάνα, χωρίς αντιαεροπορικά, τα ντρόουνς και τους Σύριους μισθοφόρους του Ερντογάν μαζί με τους Αζέρους συμμάχους της Τουρκίας. Αυτοί είναι μαχητές οπωσδήποτε, δεν είναι μαχητές εκείνοι που άρπαξαν την ηλικιωμένη κυρία εκεί στο Ισραήλ, η οποία έπασχε και από διάφορα νοσήματα και την έσυραν στη λωρίδα της Γάζας σαν όμηρο. Ομήρους παίρνουν οι τρομοκράτες. Πάει, τελείωσε, έληξε η υπόθεση. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, με το όνομα της αλήθειας, και να στεκόμαστε και δίπλα στους συμμάχους μας, ειδικά όταν έχουν δίκιο, και να μην απαιτούμε μόνο να είναι οι σύμμαχοί μας δίπλα μας όταν το χρειαζόμαστε εμείς. Αυτά λοιπόν τα σημαντικά έως τώρα από το Ισραήλ και τις τρομοκρατικές επιθέσεις εκεί. Να δούμε άλλες πληροφορίες, το τι γίνεται. Η Χαμάς έχει στείλει ενισχύσεις στο νότιο Ισραήλ, υπάρχουν οδομαχίες, υπάρχει αστικός πόλεμος από επίλεκτες δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού που μάχονται με τους φανατικούς. 600 Ισραηλοί έχουν χαθεί, 2.000 έχουν τραυματιστεί μέχρι πριν λίγη ώρα. Είναι άγνωστος ο αριθμός εχμαλώτων και ομήρων που πήραν οι τρομοκράτες. Η Ιερουσαλήμ έχει ζητήσει τη διαμεσολάβηση και της αραβικής δημοκρατίας της Αιγύπτου, του Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Είχε φύγει και αεροσκάφος, θα σας το πω σε λίγο. Λοιπόν, επέρονται οι τρομοκράτες ότι είναι πολλές δεκάδες και περισσότεροι οι απαχθέντες στη Γάζα. Από τους τραυματίες 20 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, 330 σοβαρά, 396 μέτρια κατάσταση, 967 ελαφρά τραυματισμένοι, 45 είναι σε κατάσταση σοκ και 188 εξετάζονται από τους γιατρούς. 313 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη λωρίδα της Γάζας, έχουν σκοτωθεί, συγγνώμη, και 1.990 έχουν τραυματιστεί. Όσοι είναι αθώοι και είναι απλοί άνθρωποι αμέτωχοι σε όλα αυτά, είναι τραγικό, είναι θύματα και αυτά των φανατικών, είναι ξεκάθαρο. Συνεχίζονται λοιπόν οι μάχες, έχουν στείλει ενισχύσεις οι φανατικοί, κρατάει πάνω από 30, πάμε για δεύτερο 24ωρο να κλείσει αύριο το πρωί ο πόλεμος. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των τρομοκρατών της Χαμάς είπε ότι η οργάνωση έχει αναπληρώσει τις δυνάμεις της μέσα στο Ισραηλινό έδαφος και έχει βοηθήσει τους τρομοκράτες που πολεμούν στο πεδίο της μάχης. Στρατιώτες τους λέει δεν είναι. Είπε ότι οι ακτιβιστές της Χαμάς εξακολουθούν να μάχονται εντός του Ισραήλ. Έχουν ισχυριστεί οι φανατικοί ότι έστειλαν ενισχύσεις και προμήθειες σε περιοχές όπως κάποια κιμπούτς εκεί και στα χωριά Σούφα, Χολίτ και Γιατίν. 4 μεραρχίες, αν θυμάμαι καλά, έχει στείλει ο Ισραηλινός στρατός στο νότο και 8 στο βορρά σε περίπτωση προελάσεως των τρομοκρατών, των μελών της Χεσμολά, τέλος πάντων, των φιλοϊρανών της Χεσμολά. Να πω ότι έχει διαμηνήσει το Ισραήλ μετά τα τελευταία γεγονότα πριν χρόνια στο Λίβανο ότι σε περίπτωση νέας επιθέσεως από τη Χεσμολά θα λογοδοτήσει ο Λίβανος ως κράτος, γιατί είναι μέσα στην κυβέρνησή του η Χεσμολά και οπωσδήποτε η δράση εναντίον του Ισραήλ βρίσκεται
και λαμβάνει χώρα μέσα από το Λίβανο. Οπότε η κυβέρνηση του Λιβάνου θα το σκεφτεί δύο φορές για να επιτρέψει στη Χεσμολά να πλήξει σοβαρά το Ισραήλ. Αυτά που έγιναν το πρωί θεωρώ ότι ήταν για την τιμή των όπλων, ότι δήθεν η Χεσμολά στέκεται δίπλα στους Παλαιστινίους. Αλλά αυτά όλα θα τα δούμε, γιατί εξαρτώνται σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν οι προστάτες της Χεσμολά, το Ιράν και της Χαμάς, η Τουρκία και ενδεχομένως και άλλοι ακόμα πιο ισχυροί που κρύβονται ακόμα πιο πίσω. Υπονοώ την Κίνα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχει γίνει και το γεγονός στην Αλεξάνδρεια, παλιά πρωτεύουσα της Αιγύπτου, της Ελληνιστικής Αιγύπτου, της Βυζαντινής Αιγύπτου που έκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος. Η επίθεση από Αιγύπτιο αστυνομικό εναντίον Ισραηλινών τουριστών ζητά η Ιερουσαλήμ από το Κάιρο να διαμεσολαβήσει για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των Ισραηλινών εχμαλώτων που κρατούν τρομοκράτες της Χαμάς. Να δούμε άλλες πληροφορίες. Έχουν χαθεί και άλλοι άνθρωποι. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, το Μπρουκ, Ελεύθερη Λιβύη Ανατολική, επιβεβαιώνει το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην κραυγαλαία και επαναλαμβανόμενη επιθετικότητα της σιωνιστικής οντότητας, λένε και καταγγέλουν αυτό που περιέγραψαν σαν αραβική και διεθνή σιωπή για την υποστήριξη της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Γράφουν λιβικά δημοσιεύματα και η Λίμπια 24, ένα μέσο που έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς σαν πηγή. Εμείς απ' την άλλη λέμε ότι πραγματικά είναι δικαίωμα του Ισραήλ, αρχαίος λαός, αρχαίο κράτος, να υπάρχει και αυτό σε αυτά τα λίγες χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα, αυτό το οικόπεδο που λένε κάποιοι, ιερό για το λαό του, για τους κατοίκους του. Οι Άραβες βρίσκονται από τις ακτές του Ατλαντικού στη Βόρεια Αφρική μέχρι τον Περσικό κόλπο και η επιρροή τους φτάνει μέχρι την Ινδονησία, η θρησκευτική και πολιτιστική, και μέχρι τα βάθη της Κεντρικής Αφρικής και όχι μόνο. Είναι, θεωρώ, αυτονόητο και λογικό να έχουν και οι Εβραίοι πατρίδα. Και κλείνοντας θα σας πω και κάτι ιστορικό, γιατί ξέρετε ότι εδώ σε αυτό το κανάλι, ειδικά εγώ, αλλά και όλοι αγαπάμε την ιστορία ως επιστήμη και όχι ως πολιτική και όχι την παραποίηση της ιστορίας. Ισραηλινό στρατιωτικό αεροσκάφος σε επίγουσα αποστολή πέταξε για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, σύμφωνα με τους Times of Israel, για οπωσδήποτε για να ζητήσει από την Αίγυπτο, που είναι στη συνεργασία, τα έχουν βρει με το Ισραήλ εδώ και καιρό, να μεσολαβήσει για να σωθούν οι όμηροι πριν γίνουν τα χειρότερα από τους φανατικούς. Μάχες, πληροφορίες για μάχες στη μεγάλη πόλη Ασκελών. 600 έχουν εξοδοθεί από τις επιθέσεις της Χαμάς. Συνολικά, σε κάθε περίπτωση, η Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει διεισδύσει στις παραλίες της πόλης με 5 σκάφη. Ασκελών, στρατηγική σημασία μεγάλη πόλη του Ισραήλ. Οι Ισραηλοί πεζοναύτες αμύνθηκαν ηρωικά και απέτρεψαν νέα επίθεση από 5 Παλαιστίνιους μαχητές στη λωρίδα της Γάζας που προσπάθησαν να περάσουν στο Ισραηλινό έδαφος. Πεζοναύτες του IDF, οι Israel Defense Forces, εντόπισαν 5 τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της ακτής Ζικίμ σε Ισραηλινό έδαφος. Στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων. Το Ισραηλινό ραδιόφωνο είπε ότι τα πρόσωπα αυτά εξοντώθηκαν, αλλά δεν έχει αυτό επιβεβαιωθεί περαιτέρω από τον Ισραηλινό στρατό. Κι άλλος τρομοκράτης Χαμάς έχει εξοντωθεί από τον Ισραηλινό στρατό. Και έχουν γίνει πολλά τέτοια στο Ισραήλ. Έχουμε δει τρομερές εικόνες. Είναι εγκλήματα ανίποτα πολέμου που δεν περίμενε κανείς να δει έτσι ξαφνικά στον 21ο αιώνα, παρόμοια με αυτά που έχουν γίνει στο Αρτσάχ, στο Κάφκασο, εναντίον των Αρμενίων. Ακόμα χειρότερα αυτή τη στιγμή μπροστά σε κάμερα αυτά που έχουμε δει να κάνουν είναι πραγματικά εκτός ανθρωπίνων ορίων. Όλοι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να καταδικαστούν από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως εγκληματίες πολέμου. Οι Ισραηλοί στρατιώτες απελευθέρωσαν 2 πολίτες ομήρους, τους κρατούσαν ένοπλοι σε σπίτι στην πόλη Οφακίμ, νοτιοδυτικό Ισραήλ. Εξοντώθηκαν 4 τρομοκράτες, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ. Ένα παιδί ήταν, δόξα τω Θεώ, σώθηκε ανάμεσα στους απελευθερωθέντες ομήρους. Έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης 3 Ισραηλοί στρατιώτες. Έχουν απελευθερωθεί και όμοιροι στο κιμπούτς Μπερί.
Τα ίδια έχουν γίνει και αλλού σε εστιατόρια. Γίνεται, αγαπητές φίλες και φίλοι, ένας πόλεμος αστικός, οδομαχίες μέσα σε σπίτια, μέσα σε καταστήματα, για να εκαθαριστούν οι τρομοκρατικοί θύλακες που έχουν διεισδύσει μετά από κεραυνοβόλο και ξαφνική απρόκλητη επίθεση στο κράτος του Ισραήλ. Πλήρης αλληλεγγύη στο Ισραήλ και στο λαό του αυτές τις δύσκολες ώρες, ιδιαίτερα σε όσους επλήγησαν, έγραψε στο ex πρώην Twitter ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Έχει δρομολογηθεί και ο επαναπατρισμός 149 Ελλήνων από το Ισραήλ και τα εδάφη που τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Κλείνοντας, να σας πω για άλλη μια φορά, έχουμε γράψει, έχουμε κάνει πάρα αμέτρητες εκπομπές για την Αίγυπτο, για την Συρία και την εδαφική της ακεραιότητα, την φίλη Λιβύη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον αραβικό κόσμο και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εναντίον των Αράβων. Το ίδιο όμως πιστεύουμε ότι έχει δικαίωμα το Ισραήλ να ζει και να υπάρχει στην αρχαία κοιτίδα του. Μάλιστα, θα πω ως Έλληνας ότι στην αρχαιότητα έχουν πολεμήσει οι Ισραηλίτες εναντίον μας. Οι Φιλιστέοι που πολεμούσαν, που λέγεται σήμερα Παλαιστίνη η περιοχή, έχει πάρει το όνομά της από τους Φιλιστέους. Και οι Φιλιστέοι, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ήταν κρητικοί, ήταν τέκνα της Καφθόρ, της Κρήτης δηλαδή. Δεν ήταν Άραβες οι Φιλιστέοι, ήταν Έλληνες. Σαν γειτονικά κράτη έχουμε πολεμήσει με το Ισραήλ και τότε και στην ελληνιστική εποχή, μας συνδέουν όμως πολλά, μια κοινή πορεία που είχε και τις καλές και τις κακές τις μέρες από την αρχαιότητα. Εδώ και χρόνια είμαστε σύμμαχοι και υπάρχει ο σεβασμός που υπάρχει ανάμεσα σε πανάρχαιους λαούς που έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα. Παρόμοια σχέση έχουμε και με την Αίγυπτο, με την Ινδία, με την Κίνα και με άλλους λαούς. Λοιπόν, το Παλαιστίνη σήμερα είναι τοπονύμιο. Είναι Άραβες και πρέπει να είναι υπερήφανοι για την καταγωγή τους. Είναι αραβικός λαός, πράγματι είναι Άραβες της Παλαιστίνης και έτσι Παλαιστίνοι δεν έχουν όμως σχέση με τους αρχαίους Φιλιστέους οι οποίοι ήσαν Έλληνες κρητικοί και αυτά λέει η ιστορική επιστήμη. Δεν τα λέω εγώ. Αυτά προς το παρόν, αν σας άρεσε η εκπομπή κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή συνέχεια αγαπητοί φίλοι σε όλους.